Να σας καλωσορίσω στις εγκαταστάσεις του αναπτυξιακού οργανισμού, του ΚΟΑΝ ΑΕ, ενός αναπτυξιακού οργανισμού που πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να βρεθούμε σήμερα στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε τις πρώτες προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Δήμου ΚΟ και του αναπτυξιακού οργανισμού. Θέλω να σας θυμίσω ότι στις αρχές του προηγούμενου χρόνου, όταν πολιτικά επιχειρηματολογούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναγκαιότητα δημιουργίας αναπτυξιακού οργανισμού, συναντήσαμε λησαλέα αντίδραση από την αντιπολίτευση. Δυστυχώς, ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο που έπρεπε και πρέπει να έχει στη διάθεσή του όχι μόνο ο Δήμος της ΚΟ, αλλά και κάθε Δήμος, έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Όμως αυτό δεν μας πτώησε, δεν μας στέρισε το δικαίωμα να αντιπαλέψουμε αυτή την στήρα αντιπαράθεση, δεν μας στέρισε το δικαίωμα να επιχειρηματολογήσουμε απέναντι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, απέναντι σε επιτροπές του άρθρου 152, στις οποίες προσέφυγε η αντιπολίτευση, και να δικαιωθούμε, γιατί δεν είναι δικαίωση της Δημοτικής Αρχής, είναι δικαίωση της ΚΟΑΚΙΣ κοινωνίας, η οποία διαπιστώνει ότι ο Δήμος της ΚΟ πρέπει να ανοίξει τα φτερά του, τα γύρω νησιά πρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους και πρέπει η ΚΟΣ να κατακτήσει ξανά την θέση που της αξίζει. Σε αυτό το μεσοδιάστημα προετοιμάσαμε σε επίπεδο στελεχών καταρχήν τις τεχνικές υπηρεσίες, την διεύθυνση, την γενική διεύθυνση, και προχωρήσαμε σε προσλήψεις. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τρία άξια στελέχη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μιχάλη τον Χόνδρο, τον Γενικό Διευθυντή τον Ρίγα τον Μαυροϊδή, τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών τον Νίκο τον Ξυπολιτά, και οι τρεις τους όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν μια πάρα πολύ σημαντική προεργασία και προετοιμασία, όχι μόνο για αυτές τις 9 προγραμματικές συμβάσεις που βλέπετε σήμερα εδώ και τις οποίες θα υπογράψουμε σε λίγη ώρα, αλλά και για την διαχειριστική επάρχεια και για την πιστοποίηση του αναπτυξιακού οργανισμού. Και θέλω να σας πω ότι η εικόνα που έχουμε ως αναπτυξιακός οργανισμός σε σχέση και με τους υπόλοιπους που αυτή την περίοδο δημιουργούνται σε όλη την Ελλάδα είναι μια εικόνα που μας δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξούμε και να λέμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι. Μπορεί να είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με τον χρόνο που θα θέλαμε να είμαστε, αλλά είμαστε πιο μπροστά σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που ξεκίνησαν αυτόν τον βηματισμό την ίδια χρονική περίοδο με εμάς. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση και είπαμε ότι μελέτες και ζητήματα εχμής που δεν μπορεί λόγω σαφούς υποστελέχωσης ο Δήμος να υποστηρίξει αυτή την περίοδο θα μεταφερθούν εν είδη προγραμματικής σύμβασης στον αναπτυξιακό οργανισμό. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στον τόπο, με κυκλοφοριακές μελέτες, με μελέτες ελεγχόμενης στάθμευσης, με μελέτες αξιοποίησης κτηρίων, με μελέτες αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πηγών. Θα σας αναφέρω στην συνέχεια, γιατί αξίζει να γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας τι ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα ως αναπτυξιακός οργανισμός. Και να πω επίσης ότι την Δευτέρα μπαίνει στην Βουλή και ψηφίζεται το νομοσχέδιο που αφορά στην μετεξέλιξη του αναπτυξιακού οργανισμού σε οργανισμό διαχείρισης προορισμού ή, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, DMO αναπτυξιακός οργανισμός. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, συμπατριώτες μου, ότι δημιουργήσαμε την Διεύθυνση Τουρισμού στον αναπτυξιακό οργανισμό προκειμένου να οργανώσουμε το νέο μοντέλο που θα πρωταγωνιστήσει στα τουριστικά πράγματα του τόπου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μείναμε πίσω, όχι μόνο δεν μείναμε πίσω, αλλά κάναμε βήματα μπροστά, ούτως ώστε να καλύψουμε και την περίοδο της πανδημίας με την παρουσία μας στα τουριστικά πράγματα, αλλά και να προετοιμάσουμε το έδαφος σε σχέση με την επόμενη ημέρα. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να γνωρίζουμε ότι με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου πολλά πράγματα που μέχρι και σήμερα που συζητούμε δεν ήταν δυνατόν να τα υλοποιήσουμε, θα τα έχουμε στη διάθεσή μας ως θεσμικά εργαλεία πλέον για να μπορούμε να συνεργαστούμε με φορείς, με συλλογικότητες, με άλλους θεσμούς, με αεροπορικές εταιρείες, με tour operators, με όποιον επιθυμούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε αποτελεσματική πολιτική στην προβολή και την διαφήμιση της ΚΟ και να αναδείξουμε την ΚΟ ως πρότυπο τουριστικό προορισμό. Είναι ζητήματα που θα τα αναλύσουμε ξανά στην συνέχεια και θα τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Όμως πολιτικά είμαστε πλέον όρημοι και πολύ δε περισσότερο είμαστε έτοιμοι και είμαστε και αποφασισμένοι. Να σας πω λοιπόν ότι
διαβάζοντας μία προς μία τις συμβάσεις για τις οποίες είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τις υπογράφω σήμερα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εγώ πλέον εδώ ως πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού μιλώ τώρα, αλλά και με την διπλή μου ιδιότητα ως Δήμαρχος ΚΟ. Υπογράφω ως Δήμαρχος ΚΟ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού, τον Μιχάλη τον Χόνδρο. Υπογράφουμε λοιπόν την κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη οδοσήμανσης στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δικαίου. Τέος Δήμου Δικαίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι η πρώτη φορά που θα εκπονηθεί μία μελέτη, κυκλοφοριακή μελέτη σε όλο το εύρος του Δήμου και θεωρώ ότι αυτό θα αποφέρει πολλαπλά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και βέβαια στην τοπική οικονομία. Το αντίστοιχο ακριβώς με ποσό 20.000 ευρώ για κάθε κυκλοφοριακή μελέτη. Το αντίστοιχο ακριβώς κάνουμε και στον τέος Δήμο Ηρακλειδών. Για πρώτη φορά θα εκπονηθεί μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη και στα τρία δημοτικά διαμερίσματα, στους αστικούς ιστούς δηλαδή, του τέος Δήμου Ηρακλειδών. Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης. Φιλοδοξούμε το επόμενο καλοκαίρι η πόλη της ΚΟ να διαθέτει επιτέλους ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι μια μελέτη και αυτή έχει κοστολογηθεί στις 20.000 ευρώ. Έχουμε την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στη Δημοτική Ενότητα ΚΟ. Μία μελέτη η οποία έχει να επικαιροποιηθεί από το 2007 και ενώ οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά, τίποτα δεν είχε γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν και εδώ είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα ο μελετητής να μας υποδείξει ακριβώς ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε στην λειτουργία και στην κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών βέβαια στην πόλη. Δημιουργούμε ένα ψηφιακό μητρώο για τους απόδημους κόους και ένα μητρώο για τους κόους επιστήμονες με διακεκριμένη δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι κάτι που το είχαμε υποσχεθεί ότι μας είναι αδιανόητο να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, ποιοι είναι οι απόδημοι κόοι, ποιοι είναι οι σύλλογοι των απόδημων κόων και βέβαια ποιοι είναι οι διακεκριμένοι κόοι οι οποίοι πραγματοποιούν μια ξεχωριστή καριέρα και έχουν αποκτήσει πλέον μια επωνυμία στο εξωτερικό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ΚΟ, που είναι άνθρωποι που μπορούν να βάλουν πλάτη στην εξωστρέφεια της ΚΟ και πολλούς από αυτούς πλέον δεν τους γνωρίζουμε και ίσως τους έχουμε αφήσει στο περιθώριο. Όλους αυτούς λοιπόν θα τους αναζητήσουμε μέσα από την παρούσα προγραμματική σύμβαση και θεωρώ ήδη πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι για πρώτη φορά αναλαμβάνεται συγκροτημένα μια τέτοια πρωτοβουλία από τον Δήμο της ΚΟ που θα παράξει σημαντικά αποτελέσματα τα οποία μένει να αποτιμήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε δύο εγκαταλελειμμένα δημοτικά σχολεία, δύο παλαιά κτίρια. Το ένα βρίσκεται στην Κέφαλο και το άλλο βρίσκεται στην Καρδάμενα. Είναι σχολεία που έκλεισαν τον κύκλο ζωής τους όταν δημιουργήθηκαν τα νέα δημοτικά σχολεία. Είναι σχολεία όμως που παρέμειναν αναξιοποίητα, κλειστά και θα τους δώσουμε ζωή. Αυτό που κάνουμε σήμερα με αυτή την προγραμματική σύμβαση και για τα δύο σχολεία είναι να εκπονήσουμε τις μελέτες συστατικής υποστήριξής τους και τις αντίστοιχες μελέτες αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογίες κλπ. Που απαιτούνται ούτως ώστε να προετοιμαστούν, να υποδεχθούν νέες χρήσεις τις οποίες θα αποφασίσουμε σε πολιτικό επίπεδο για να δώσουμε ζωή σε αυτά τα κτίρια και να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες. Θερμά. Ο μεγάλος και φιλόδοξος στόχος, μια πλουτοπαραγωγική πηγή την οποία την διαχειριζόμαστε με πολύ σοβαρότητα και με αίσθημα ευθύνης σε αυτή την περίοδο, μια πλουτοπαραγωγική πηγή για την οποία τίποτα απολύτως δυστυχώς δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Εκπόνηση μελετών επισκευής, αποκατάστασης, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης των κτηρίων των θερμών πηγών, καθώς και όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων έως και την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτή την διαδικασία και μέσα από αυτή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης που έχει οικονομικό αντικείμενο 50.000 ευρώ, θα οριμάσουμε όλες τις διαδικασίες ούτως ώστε να φτάσουμε στο τέλος και να διεκδικήσουμε, θεωρώ με επιτυχία, το ειδικό σήμα λειτουργίας, ούτως ώστε να μπορεί να καθίσταται νόμιμα πλέον η λειτουργία αυτής της πηγής, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ΚΟΑΚΗ κοινωνία και κατ' επέκταση βέβαια για την ΚΟΑΚΗ οικονομία. Είχαμε πει ότι θα δούμε και θα διερευνήσουμε την δυνατότητα δημιουργίας ενός ποδηλατόδρομου από το ξενοδοχείο Αίολος, δηλαδή ουσιαστικά μετά τον Φάρο όπως συνηθίζουμε να λέμε, και έως το Τιγκάκι. Με αυτήν εδώ την προγραμματική σύμβαση θα αναθέσουμε σε ειδικό επιστήμονα την αποτύπωση αυτής της οδού
από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο μέχρι και το Τιγκάκι, για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω την δυνατότητα και το ενδεχόμενο να μπορούμε να δημιουργήσουμε ποδηλατόδρομο. Και να πω επίσης, μια και μου δίδεται αυτή η ευκαιρία, ότι έχουμε υποβάλει ήδη στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου φάκελο, μελέτη δηλαδή, που αφορά στην αναγνώριση της παραλιακής οδού από την παραλία, από το κέντρο Τιγκακίου μέχρι και τα διαμερίσματα Μπάιρον, και την δημιουργία σε αυτό τον χώρο πεζοδρομίου και βέβαια μια πλήρης ανάπλαση που θα περιλαμβάνει και ηλεκτροφωτισμό και λοιπές παρεμβάσεις. Είναι φιλόδοξα σχέδια, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης και θεωρούμε ότι ανοίγουμε μια ατζέντα μεγάλη, αλλά είναι μια ατζέντα που υστέρησε χρονικά και είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε, και θεωρώ ότι τα στελέχη εδώ του αναπτυξιακού οργανισμού αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα τα καταφέρετε, και το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, η κοινωνία θα βλέπει τους καρπούς και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, και βέβαια όλα αυτά αφορούν σε έναν προγραμματισμό που έγινε το έτος 2021. Έρχεται και το 2022, ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα, σήμερα ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, άρα λοιπόν θα έλθουν και νέες προγραμματικές συμβάσεις, και όχι μόνο από τον Δήμο της ΚΟ, θα έρθουν και από τους υπόλοιπους δύο Δήμους. Για παράδειγμα, τις επόμενες μέρες θα υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Αστυπάλαιας για την κατασκευή βρεφονιπιακού σταθμού στην Αστυπάλαια, και θα υπογράψουμε και προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νησίρου για την αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών στον Δήμο Νησίρου. Άρα λοιπόν, ανοίγουμε τα φτερά μας όχι μόνο στον Δήμο ΚΟ, άλλωστε υπηρετούμε και τα τρία νησιά ισότιμα, αλλά και στην Αστυπάλαια και στην Νησίρο, και θα έλεγα ότι σιγά σιγά εδραιώνουμε την παρουσία της ΚΟ ως ένα μητροπολιτικό κέντρο στα Βόρεια Δωδεκάνησα. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.